Καλώς ήρθες, τι μου κάνεις, είσαι καλά? Εγώ είμαι η Τιτίκα και σε καλωσορίζω στο ιατρείο μου. Θέλω πρώτα απ' όλα να μου πεις το όνομά σου, την ηλικία σου, τους λόγους για τους οποίους είσαι εδώ κοντά μου, έτσι, για να προχωρήσουμε μετά στην εξέταση και βέβαια στη θεραπεία, ναι? Ωραία. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να μου δώσεις τα στοιχεία σου. Για πες μου λίγο για αρχή το όνομά σου. Okay. Μια χαρά. Θέλω να μου πεις λιγάκι την ηλικία σου. Πολύ όμορφα. Και πες μου τώρα ποιοι είναι οι λόγοι που σε φέρουν εδώ κοντά μου. Αχα. Ναι, αρέωση, έτσι. Για πες μου λιγάκι, το παρατηρείς εδώ και καιρό αυτό το πράγμα? Έχει αρχίσει δηλαδή και εξελίσσεται εδώ και ένα σημαντικό διάστημα αυτό? Μάλιστα, εντάξει, ευτυχώς είναι σχετικά νωρίς. Είμαστε εντάξει, θα βρούμε κάτι, έτσι, κάτι που άμεσα θα σε βοηθήσει. Πες μου λιγάκι, υπάρχει κάποια κληρονομικότητα, δηλαδή ο πατέρας σου ή ο παππούς σου ενδεχομένως έχουν αντιμετωπίσει κάποιο αντίστοιχο ζήτημα? Okay. Καλά, ναι, βέβαια, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ανδρών αντιμετωπίζουν στην πορεία της ζωής τους θέματα με την αρέωση, ναι. Είναι κάτι που είναι μέσα στη ζωή. Καλά, αλλά βέβαια εδώ είναι η επιστήμη, έτσι, για να βοηθήσει να τα αντιμετωπίσουμε αυτά, να τα αφήσουμε πίσω μας, ναι. Λοιπόν, κάτσε λίγο να σημειώσω τα στοιχεία του ιστορικού σου. Ένα ακόμη πράγμα το οποίο δεν σε ρώτησα. Έχεις κάνει κάποια ακόμη θεραπεία? Έχει τύχει να δοκιμάσεις δηλαδή κάποιο προϊόν? Ναι, η αλήθεια είναι ότι σε τέτοια πράγματα καλό είναι να πηγαίνουμε σε έναν ειδικό, έτσι, για να μας δίνει κάποια προϊόντα, έτσι, και κάποιες θεραπείες που είναι συγκεκριμένες για εμάς. Γιατί αν απλά πας στο φαρμακείο και ζητήσεις κάποιο προϊόν χωρίς να έχεις εξεταστεί πρώτα, έτσι, μπορεί το προϊόν να είναι καλό, αλλά να μην είναι για εσένα, ναι, για τη δική σου περίπτωση. Ωραία. Τα αφήνουμε αυτά στην άκρη, ναι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε για αρχή με την εξέτασή σου, καλά, να δούμε σε τι σημείο βρισκόμαστε, ναι, ώστε να δούμε και ποια είναι η θεραπεία μας. Λοιπόν, έρχομαι κοντά. Okay. Σκύψε μου λίγο κεφαλάκι, τέλεια. Πολύ καλά. Λίγο τους κροτάφους να δούμε, ναι. Καλύτερα, ωραία, να δω και από πίσω. Okay. Λοιπόν, πράγματι έχουμε μία αρρέωση, έτσι. Ευτυχώς έχει περιοριστεί κατά κύριο λόγο στους κροτάφους, δεν έχει περάσει στην κορυφή της κεφαλής ακόμη. Οπότε μπορούμε να το πιάσουμε από την αρχή του και να το τελειώσουμε γρήγορα, ναι. Ωραία. Θέλω να είσαι καλά, έτσι. Δεν θέλω να μου στεναχωριέσαι. Ωραία. Να σε ρωτήσω κιόλας. Μου είσαι αγχωμένος, αγχώνεσαι πολύ? Είναι και η ζωή τέτοια, να καταλαβαίνω.
και όλη μέρα στο τρέξιμο και στις υποχρεώσεις είναι πολύ λογικό. Αλλά να που καμιά φορά, ξέρεις, το άγχος δημιουργεί και σωματικά έτσι ζητήματα και... Ναι. Λοιπόν, άντε να τα αφήσουμε αυτά, να περάσουμε κατευθείαν στη θεραπεία μας, ναι. Τέλεια, λοιπόν. Το πρώτο πράγμα που θα μου βάλεις σε καθημερινή βάση, ναι, για τους επόμενους 2 μήνες, στη συνέχεια θα ξανάρθεις να σε δώσω την κατάσταση μου είσαι, μια χαρά θα μου είσαι, το λέω από τώρα, είναι αυτό εδώ πέρα. Στην ουσία είναι ένα λαδάκι το οποίο έχει σαν βάση το καστορέλαιο. Το καστορέλαιο βοηθάει πάρα πολύ στην αναζωογόνηση της τρίχας και στη δημιουργία της, ναι. Και είναι αυτό εδώ πέρα. Πάμε να σου το βάλω λιγάκι στο κεφάλι. Το βάζουμε στο τριχωτό. Κάνουμε καλό μασάζ να πάει παντού έτσι. Πριν από το μπάνιο αυτό. Για πάμε. Το αφήνουμε λοιπόν αυτό στην άκρη και πάμε να σου κάνω μασάζ παντού στο κεφαλάκι σου, έτσι, για να απλωθεί το καστορέλαιο. Τέλεια, πώς νιώθεις? Ωραία. Ναι, ακριβώς αυτό το πράγμα είναι ένα λάδι, ναι. Οπότε οπωσδήποτε θα λαδώσει, ας πούμε, το κεφαλάκι σου. Το δεύτερο πράγμα στο οποίο θα πάμε όμως είναι αυτό εδώ. Επί της ουσίας είναι και αυτό ένα λαδάκι. Η διαφορά όμως, αυτό το λαδάκι είναι ότι θα μου το βάζεις τελείως τοπικά και πριν το μπάνιο και μετά το μπάνιο θα μου το βάζεις, ναι. Για να το ανοίξουμε. Ωραία. Λοιπόν, όπως βλέπεις, έχει αυτό εδώ πέρα το στόμιο, έτσι, ώστε να μπορείς να το τοποθετείς πολύ συγκεκριμένα στα σημεία που μας αφορούν. Δηλαδή, στην προκειμένη, στους κροτάφους, ναι. Ωραία, γυάλι μου. Πολύ καλά. Το βάζουμε στην άκρη και αυτό. Και έλα πάλι λίγο να στο τρίψω. Έτσι. Καταπληκτικά.
Πάμε μια χαρά, μη μου αγχώνεσαι καθόλου. Λοιπόν, επόμενο είναι η χτενούλα. Τη χτενούλα λοιπόν, οτιδήποτε χτένα, είτε έχεις μια τέτοιο τύπου τσατσάρα ας πούμε, είτε μια βούρτσα, οτιδήποτε διαθέτεις. Πριν από το μπάνιο, ξαναλέω, θα τα χτενίζεις όλα όλα καλά καλά, ώστε να πηγαίνουν αυτά τα υλικά που βάλαμε παντού, έτσι. Από τη ρίζα έως την άκρη να είναι όλα όλα τα μαλλιά γεμάτα με αυτά τα προϊόντα, καλά. Να σου κάνω και μια ωραία χορήγηστρα. Είσαι ένας κούκλος. Να ξέρεις από εδώ πέρα θα σε βγάλω γαμπρό. Έτσι, κούκλο. Λοιπόν, επόμενη στάση μας είναι το σαμπουάν. Ένα απόλυτα φυσικό προϊόν, να ξέρεις. Σε καθημερινή λοιπόν βάση, αφού μου έχεις βάλει τα προηγούμενα προϊόντα, θα μου τα αφήνεις για καμία ώρα, μη σου πω, έτσι καλά καλά να θρέψει, και στη συνέχεια, πριν ρίξεις νερό, θα μου βάσεις σαμπουάν, ακριβώς επειδή είναι λάδια τα προηγούμενα, για να διευκολύνεις το λούσιμό σου, για να μην μείνει λάδι πάνω, πριν ρίξεις νερό. Θα βάζεις σαμπουάν, θα το τρίβεις σε όλο το τριχωτό, ναι, ωραία, και στη συνέχεια θα ρίχνεις νερό, θα το ξεβγάζεις και θα λούζεις κανονικά. Μυρίζει πάρα πολύ όμορφα, πολύ φυσικά να ξέρεις, κάτσε να σου δώσω να μυρίσεις. Δεν μυρίζει πολύ όμορφα? Είναι ένα πολύ φυσικό προϊόν, οπότε λοιπόν σε καθημερινή βάση και αυτό εδώ πέρα, έτσι, δεν το αφήνουμε. Λοιπόν, θα μου λούζεσαι λοιπόν καλά καλά, δύο χέρια σίγουρα, εντάξει. Και στη συνέχεια, όταν βγαίνεις από το μπάνιο, σκουπίζεσαι καλά καλά, το σκουπίζεις ωραία, και όσο είναι ακόμη νοπά, θα μου ξαναβάλεις από αυτό εδώ πέρα, το λαδάκι, γενικότερα απορροφάται, οπότε δεν θα σου δώσει κάποιο αποτέλεσμα, έτσι, λιπαρότητας στην τρίχα αφού το στεγνώσεις, ναι. Οπότε και πάλι στα προβληματικά σημεία, εδώ δηλαδή στην προκειμένη, θα μου βάλεις λίγο από αυτό, θα το τρίψεις πάλι καλά καλά σε αυτό το σημείο, ναι, και μετά θα στεγνώσεις μαλάκια. Οπότε λοιπόν, αυτή εδώ πέρα θα είναι η ρουτίνα σου. Καλά, δεν είναι πάρα πολλά προϊόντα, ναι. Πιστεύω ότι θα μπορέσεις να το τηρήσεις. Λοιπόν, αυτή τη ρουτίνα είπαμε θα μου την τηρήσεις για ένα δίμηνο γεμάτο. Καλά, σε 2 μήνες θα έρθεις ξανά εδώ, να σε δω, έτσι, να δω σε τι φάση βρισκόμαστε, εάν τυχόν χρειάζεται να παρατείνουμε τη θεραπεία ή να προσθέσουμε και κάποιο ακόμη προϊόν, αν και θεωρώ, βλέποντας ας πούμε την κατάσταση τη δική σου, πιστεύω πως
θα είμαστε πολύ πολύ καλά και μπορούμε να μείνουμε σε αυτήν τη θεραπεία, να μην την τροποποιήσουμε καθόλου, ναι. Ωραία. Οπότε χάρηκα πολύ που σε γνώρισα. Είσαι ελεύθερος από εμένα, ναι. Να είσαι πάντα καλά, να χαμογελάς και να κάνεις πολύ όμορφα πράγματα για τον εαυτό σου. Εντάξει. Οτιδήποτε χρειαστείς, είμαι εδώ να μου τηλεφωνήσεις, να λύσω οποιαδήποτε απορία και να συζητήσουμε το οτιδήποτε γύρω από την θεραπεία σου, ναι. Λοιπόν, φιλιά και πολλά, να είσαι καλά, χαμογέλα.